επιπλέον κρίση με την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να απαντήσει για τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να επανέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και να καθορίσει χρονοδιαγράμματα εντός ή εκτός εισαγωγικών περιλαμβανομένης και ημερομηνίας για την πολυμερή διάσκεψη στη σκιά της απόφασης της 24ης Νοεμβρίου στο πλαίσιο συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, όπου είχε υποσχεθεί συνδιαβούλευση με τα κόμματα, με την σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, για την διαμόρφωση των τακτικών βημάτων προς την ανάληψη των συνομιλιών. Η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου θεωρείται και είναι πάρα πολύ κρίσιμη, καθώς έχει επιβεβαιωθεί ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσήλθαν σε αυτή τη σύνοδο με κοινές θέσεις, οι οποίες εξαντλώνται σε τρία σημεία. Θα ζητήσουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή έχουν ήδη ζητήσει. Επιστολή, να προσφαλεί επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών για την σύνθεση της πολυμερού διάσκεψης και να διαβεβαιωθεί γραπτός από τον επικεφαλής διεθνής οργανισμό ότι η Γενέβη δεν θα είναι το τέλος του δρόμου, ούτως ώστε βεβαίως να αποφύγουμε τις όποιες εκεί πιέσεις για άρον-άρον κλείσιμο του Κυπριακού. Δεύτερον, να υπάρξει γραπτή προϋπόθεση. Γραπτή προϋπόθεση για να επιτευχθεί πρόοδος στα ανοιχτά ζητήματα του Κυπριακού πριν να φτάσουμε στην διεθνή διάσκεψη. Και τρίτον, να συνοδευτεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πολιτική ηγεσία με στόχο να υπάρχει εκεί συνδιαβούλευση σε σχέση με τις εξελίξεις που θα παρουσιάζονται στη Γενέβη της Ελβετίας. Από πλευράς του πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται επίσης να απαντήσει κατά πόσο οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκε στις ομιλίες του προχθές το βράδυ, δηλαδή οι εκβιασμοί είτε για δημοψήφισμα προσάρτησης των κατεχομένων στην Τουρκία, είτε και για μαζική πολιτογράφηση 26.500 επίκων, είναι όντως υπαρκτοί εκβιασμοί που δεν άφηναν άλλο περιθώριο από την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να σας πω πάντως ότι η πληροφορία είναι πως μετά τη λήξη της συνεδρίασης τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα βγουν με κοινή δήλωση σε σχέση με τις εξελίξεις. Τώρα όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που οι διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων έχουν τη δεύτερη συνάντησή τους, κατά την οποία συζητούνται τα ανοιχτά ζητήματα του Κυπριακού, και σύμφωνα με ένα tweet στο Twitter από τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Έσπεν Παρθέιντε, σε αυτή την δεύτερη συνάντηση παρουσιάζεται επαρκής πρόοδος στα ανοιχτά ζητήματα του Κυπριακού. Να σας πω ότι η πληροφόρηση είναι ότι γύρω στις 12 θα ολοκληρωθεί το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς έχει λυμμένη υποχρέωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία για να ακούσουμε το τι έχουν να δηλώσει η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των έντονων διεργασιών σε σχέση ακριβώς με τη διεθνή διάσκεψη για την Κύπρο στις 12 Ιανουαρίου. Εξού και την Παρασκευή το απόγευμα φτάνει στην Κύπρο ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ. Ο κύριος Ολάντ θα έχει κατηδίαν επαφές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ζητήσει από τη Γαλλία να εκφράσει δημοσίως το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στην διεθνή διάσκεψη για την Κύπρο. Να σας υπενθυμίσω ότι με βάση τη διεθνή πρακτική, σε διεθνείς διασκέψεις θα πρέπει οι χώρες που θεωρούν ότι έχουν ρόλο και λόγο να διαδραματίσουν, θα πρέπει να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και ο οικοδεσπότης, που θα είναι τα Ηνωμένα Έθνη, σε συνδιαβούλευση με τις δύο κοινότητες, να αποφασίσουν σε ποιους θα αποσταλούν προσκλήσεις για την διεθνή διάσκεψη. Ήδη η Ρωσία το έχει πράξει, ότι ενδιαφέρεται να είναι μέρος αυτής της διάσκεψης. Το ίδιο θα πράξει και η Γαλλία. Η Αγγλία, που είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μόνιμο μέλος, είναι εγγυήτρια δύναμη. Άρα παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που προφανώς και ενδιαφέρονται για τη διεθνή διάσκεψη, αλλά και η Κίνα. Μάλιστα. Άρα, Χρήστο, θα αναμένουμε σε περίπου 15 με 20 λεπτά, όπως έχεις αναφέρει, τη λήξη του Εθνικού Συμβουλίου και θα επιστρέψουμε κοντά σου για να δούμε τις όποιες δηλώσεις γίνουν. Την τελευταία φορά δεν προέβησαν σε δηλώσεις όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Να δούμε όποιες δηλώσεις θα γίνουν και βέβαια αν θα γίνει και κάποια δήλωση από την πλευρά του Προεδρικού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είτε ο αναπληρωτής, για το που έχει καταλήξει το Εθνικό Συμβούλιο. Υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση, γιατί ξέρω ότι πάντα το παρασκήνιο το γνωρίζεις πολύ καλά. Εάν υπάρχει ένταση στο Εθνικό Συμβούλιο από το πρωί? Μέχρι πριν από λίγο που είχαμε μία επικοινωνία με μέλος του Εθνικού Συμβουλίου,
Η διαδικασία ήταν ακόμη στη φάση της ενημέρωσης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθως θα έπαιρναν τον λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επαναλαμβάνω ότι προσέρχονται με κοινές θέσεις και θα εξέλθουν με κοινή δήλωση. Έχω την εντύπωση ότι αυτό προμηνύει και αντιπαράθεση σε σχέση με την άλλη πλευρά του τραπεζιού, που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ενδεχομένως και το ΑΚΕΛ. Κλείνοντας, παράληψη μου να σας πω, δεν συμμετέχει το ΕΛΑΜ στη σημερινή συνεδρίαση, υλοποιώντας την απόφαση του να αποχωρήσει από το Εθνικό Συμβούλιο. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιάδης Γιάδη και έδωσε στις υπηρεσίες του Προεδρικού επιστολή από τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, με την οποία επεξηγούνται οι λόγοι της μη συμμετοχής τους στο Εθνικό Συμβούλιο. Ναι, είχε ανακοινωθεί από το βήμα της Ολομέλειας από τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Επιστρέφουμε.